Η Φιλαδέλφεια Άνοι κάνηξε το σκορ με πέναλτι που αμφισβήτησαν έντονα οι φιλοξενούμενοι, που έχουν και άλλα παράπονα από την διαιτησία του κυρίου Βασιλάκη. Μετά το 1-0, πάντως οι παίκτες του δικεφάλου επικράτησαν άνετα. Ας δούμε τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι, περιγράφει ο Άλκης Πασαλίδης. Δημητριάδης εδώ που βγάζει μια παλιά, ο σταματής στο κοντρόλ. Και πέναλτι λέει ο κύριος Βασιλάκης. Ο Αλεξάνδρης έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Σαββίδη στην σέντρα. Η κεφαλιά από τον Βατίστα για το 2-0. Δύο παίκτες ΑΕΚ με τον Ηλιάδη μόνο. Είναι ο Πατίκας εδώ. Προσπαθεί με τον Κιζέλη. Ο Πατίκας το σουτ. Και το 3-0 είναι για την ΑΕΚ. Σταματής. Πολύ ωραία για τον Σαμπανάτζοβιτς. Το πλασέ. Και ο Θρίαμβος. Η παλιά του Μανολά για τον Σαββίδη. Σαββίδης που καθυστερεί. Στο Μανολά το σουτ. Απόκρουση από τον Κιζέλη και οριζόντιο δοκάρι. Σήμερα όμως έγιναν και το γκολ που θα έδιωχνε το άγχος της πρόκρισης, γκολ όμως που δεν επετεύχθη στο πρώτο ημίχρονο παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι παίκτες του Μπάγεβιτς. Στο 34 ο νοθρός μέχρι τότε Ηρακλής ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σαμπανάτζοβιτς πάνω στον Κωστή. Αλλά ο κύριος Βασιλάκης είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι για να δεχτεί τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Ηρακλή. Πέναλτι ζήτησε και η ΑΕΚ λίγο αργότερα όταν ο Αλεξανδρής σε θέση βολής απέναντι από τον Κιζέλη έπεσε κάτω από μαρκάρισμα του Ζήφκα. Στην επανάληψη ο Ηρακλής φάνηκε να ελέγχει το χώρο του κέντρου, παρέμεινε όμως ανούσιος και δεν μπορούσε να απειλήσει την εστία του μήνου. Στο 63 η απόφαση του κ. Βασιλάκη να δώσει πέναλτι στη φάση αυτή, θεωρώντας ότι ο παίχτης του Ηρακλή, ο Τσουρέλας, έσπρωξε σταματή και η εύστοχη εκτέλεση από τον κορυφαίο παίχτη του αγώνα, Αλέκο Αλεξανδρή, άνοιξε το δρόμο για την ευρεία νίκη της ΑΕΚ. 4 λεπτά αργότερα ο Μπατίστα διπλασίασε τα γκολ του δικέφαλου μετά από τη σέντρα του Σαββίδη. Στο 78 ο Πατίκας με ατομική ενέργεια έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Γκιζέλη. 6 λεπτά πριν από τη λήξη, ο ιδανικός συνδυασμός Σταματής Σαμπανάτζοβιτς απέφερε τον γκολ του Ιουγκοσλάβου παίχτη που σφράγισε την άνετη πρόκριση της ΑΕΚ στην προημιτελική φάση του κυπέλου όπου θα αντιμετωπίσει τον Όφη. Με την εκνοή του αγώνα, ο Στέλιος Μανολάς σούταρε δυνατά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Ηρακλή.